Με μια όμορφη εκδήλωση σε εγκαταστάσεις του σχολείου ολοκληρώθηκε η χρονιά για τα παιδιά του ειδικού δημοτικού σχολείου της Καλαμάτας. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που βρίσκεστε απόψε μαζί μας στη μικρή γιορτή του σχολείου μας. Η λήξη του διδακτικού έτους είναι για κάθε σχολική μονάδα μια στιγμή ιδιαίτερη και σημαντική. Μια στιγμή ξεχωριστή. Μια στιγμή, όπως και να το κάνουμε, με έντονα τα συναισθήματα. Οι προσδοκίες, οι ελπίδες, ο προγραμματισμός, οι δράσεις, οι προσπάθειες, οι χαρές αλλά και οι δυσκολίες μιας ολόκληρης χρονιάς έφτασαν στο τέλος τους. Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα θετικό και μπορώ να πω με σιγουριά ότι η χρονιά που πέρασε στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Το σχολείο μας κατάφερε να εκπληρώσει τους βασικούς τους στόχους, που είναι αφενός η διαμόρφωση των συνθήκων που θα διασφαλίσουν στους μαθητές μας την αρμονική τους ανάπτυξη και πρόοδο ψυχικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, και αφετέρου η προάσπιση της ισότιμης πρόσβασής τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύνολο. Η στελέχωση του σχολείου μας για ακόμη μία χρονιά ήταν έγκαιρη και παραπάνω από επαρκής. Και λέγοντας επαρκής, δεν αναφέρομαι μόνο στον αριθμό των εκπαιδευτικών, αλλά και στα υψηλά επιστημονικά τους προσόντα. Οφείλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, καθώς και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, που για ακόμη μία χρονιά στάθηκαν δίπλα μας, άκουσαν με προσοχή τις ανάγκες μας και φρόντισαν για το καλύτερο. Φέτος, με αφορμή τη διεύρυνση του ωραρίου της πρωινής ζώνης, εντάξαμε στο πρόγραμμά μας 3 νέα διδακτικά αντικείμενα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργήσε για πρώτη φορά και ολοήμερο τμήμα με εξαιρετική επιτυχία. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στις αιτήσεις των γονέων για την επόμενη χρονιά, όπου ήδη ο αριθμός των εγγραφών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Θα ήθελα να πω ότι όταν το 2015 το Σεπτέμβριο ήρθα εδώ στο σχολείο, είδα γονείς που αγωνιούσαν για το πώς ακριβώς θα στελεχωθεί το σχολείο, πώς θα λειτουργήσει εκείνη τη δύσκολη χρονιά, και έδωσα μια υπόσχεση ότι θα κάνω τα πάντα ώστε το σχολείο να ξεκινήσει τις επόμενες χρονιές ομαλά, στελεχωμένο και αναβαθμισμένο. Αυτή τη στιγμή είναι 11 θέσει λειτουργικά από 8 θέσει όπου ήταν, με πλήρη στελέχωση από την αρχή της χρονιάς, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα να τρέχουν κανονικά. Έχει εκπαιδευτικούς οι οποίοι βραβεύονται ακόμη και από το MIT της Αμερικής. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη δουλειά που γίνεται.